Βρεθήκαμε εξαιτίας της επικαιρότητας που αφορά το Ιωνικό Κολυμπητήριο και έχει να κάνει με την επίσκεψη της Εθνικής Ομάδας Κολύμβησης της ημέρας της Μεγάλης Εβδομάδας. Λέγονται διάφορα, επειδή υπήρξαμε επί Δημοτικής Αρχής Πρωτοβουλίας στο Κολυμπητήριο, θα ήθελα να επισημάνουμε και να ξέρει ο κόσμος κάποια πράγματα. Πέρα από το αν υπάρχει θέμα για τα κλινοσκεπάσματα και όλο αυτό που λέγεται, το οποίο κατά τη γνώμη μου υποτιμά όλη αυτή τη διαδικασία. Θα ήθελα να επισημάνω το εξής. Τι είδους προβολή θέμα για το νησί. Ζητάει η Εθνική Ομάδα να έρθει να κάνει προπόνηση στο Ιωνικό Κολυμπητήριο. Είναι μια ευκαιρία να προβάλλουμε το νησί, άρα πρέπει να βρούμε λύση. Τι γινόταν από το 2014 μέχρι το 2019. Το θέμα έμπαινε στο Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου και μέσω της Οικονομικής Υπηρεσίας ή χορηγών βρίσκαμε λύση για το οικονομικό θέμα της κάθε επίσκεψης ή διοργάνωση στο νησί, που από ό,τι θα θυμόσαστε είχαν γίνει πολλές και σημαντικές. Άρα πρέπει να δούνε αυτοί που είναι υπεύθυνοι ή λένε ότι θένε την προβολή του νησιού, αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό μέσα από μια ευκαιρία που μας προσφέρεται, όπως είναι η επίσκεψη μιας εθνικής ομάδας. Από την εμπειρία του παρελθόντος, πρέπει να σας πω ότι υπήρχε ενδιαφέρον από τουριστικά γραφεία που ειδικεύονται στο θεματικό τουρισμό και ειδικά στον αθλητικό θεματικό τουρισμό, να φέρουν ομάδες στο νησί για προπόνηση από το εξωτερικό είτε ομάδες εσωτερικού. Ξέρω σίγουρα ότι υπήρχε κρούση και πέρα από αυτή που τώρα συζητάμε υπήρχαν και άλλες ευκαιρίες να έρθουν αθλητές στο νησί και πολύ πιο πολυπληθείς ομάδες. Ούτε αυτό έγινε. Αναρωτιέμαι λοιπόν γιατί έγινε η ανακαίνιση και η ενεργειακή αναβάθμιση του Ιωνικού Κολυμπητηρίου και των ξενώνων. Ειδικά των ξενώνων. Η ξενώνηση έγινε για να μπορούμε, χωρίς πολλά έξοδα και χωρίς να παρεμβαίνουμε σε θέμα τουριστικής φιλοξενίας, ούτε να χαλάμε την πιάτσα, να μπορούμε να φιλοξενήσουμε κάποιους ανθρώπους που θα είχαν διαφερθεί αθλητές ή ομάδες να μείνουν με λιγότερα έξοδα. Αν λοιπόν έχουν τελειώσει οι ξενώνες, σύμφωνα με το έργο που έγινε της ενεργειακής αναβάθμισης, γιατί δεν χρησιμοποιούνται? Γιατί ενώ έχουν περάσει 4 χρόνια με αυτή τη δημοτική αρχή, δεν είχε προβλεφθεί ότι ο λόγος για τον οποίο φτιάχτηκαν θα έπρεπε να προβλέπεται ότι θα μπουν και κάποια πράγματα για να μπορούν να μείνουν ανθρώποι, έτσι, κρεβάτια, κλινοσκεπάσματα και όλα αυτά που απαιτείται για μια αξιοπρεπή διαμονή μέσα στους ξενώνες. Αυτό λοιπόν δεν έγινε και φαίνεται ότι ούτε κάποιοι το προβλέψανε ή κάναν κάτι για να συμβεί και να μπορεί να αξιοποιηθούν οι ξενώνες. Ένα άλλο αφορά τα σωματεία, κατά τη γνώμη μου. Θένε να έρχονται τα παιδιά που κολυμπάνε στοιχείο, που είναι αθλητές της κολύμβησης, σε επαφή με αθλητές υψηλότερου επίπεδου. Θένε να δούνε πώς γίνεται αυτή η προπόνηση. Θένε να δούνε ποιο είναι στην ουσία το κίνητρο για το οποίο κολυμπάνε, να φτάσουν σε ένα ανώτερο επίπεδο. Άρα νομίζω ότι θα έπρεπε να κάτσουν κάτω αυτοί που ενδιαφέρονται, αυτοί που θα μπορούσαν να επωφεληθούν αυτή την διαδικασία και να βρουν λύσεις. Είναι λυπηρό το ότι δεν έχουν βρεθεί λύσεις και αυτή τη στιγμή η Χίος είναι γνωστή για το ότι έδωσε πόρτα στην Εθνική Ομάδα η οποία ζήτησε να προπονηθεί στη Χίο τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, που επαναλαμβάνω η κίνηση είναι πεσμένη. Δηλαδή δεν θα βγουν κάποιοι για να μπει η Εθνική Ομάδα. Απλά ζητάνε 1-2 ώρο το πρωί και 1 το απόγευμα μέχρι τη Μεγάλη Παρασκευή για να τηρήσουν το πρόγραμμά τους.